Ερώτηση στη Βουλή μετά την αποκάλυψη της Πελοποννήσου κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος για το θέμα που έχει προκύψει με την κακοτεχνία στην κατασκευή στο τούνελ της μίνι περιμετρικής στο ύψος της Αρώης. Ο Νίκος Νικολόπουλος στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών διερωτάται αν υπάρχει κίνδυνος να επιστραφούν τα χρήματα της επιδότησης για το συγκεκριμένο έργο, πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, ποιος θα πληρώσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ της κακοτεχνίας, αλλά και σε ποια φάση βρίσκεται η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα για το θέμα. Ποιος θα πληρώσει την κακοτεχνία του τούνελ της μίνι περιμετρικής? Μιλάμε για ένα προβληματικά κατασκευασμένο τούνελ, το οποίο όπως ήδη αποκαλύφθηκε με συγκλονιστικές μαρτυρίες, πρόκειται να καθαιρεθεί αυτές τις μέρες και στη θέση του να γίνει ένα νέο, ένα καινούριο έργο, πανάκριβο έργο, το οποίο πρέπει να γίνει για να καλύψει τις προδιαγραφές ασφαλείας και στατικής επάρκειας που δεν κάλυψε το έργο που έγινε και που ποτέ δεν παραδόθηκε.